κέντρο προσφορών επίσης. Σποτάδες που αντί να έχουν αράσο, έχουν τσέπες που κουδουνίζει το χρήμα, οι ανιψές και για κάποιους και τα ανίψα. Λοιπόν, είναι εποχές αυτές, είναι εποχές που να μοιάζονται κάποιοι που πρέπει να πάρουν στα χέρια τους, που να μην νοιαστεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι εποχές που να μην έχει ακουστεί ως την ώρα η φωνή της ανωτάτης δικαιοσύνης, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και άλλων παραγόντων δικαιοσύνης βάσει της αναφοράς του εισαγγελέα Αγγελή. Να τον καλέσουν τον εισαγγελέα. Να του πούνε, εδώ παιδί μου, γιατί είναι νεαρός. Ένα παλικάρι μέχρι πάνω. Έλα εδώ, εδώ λες πράγματα φοβερά. Εδώ μιλάς για κατασκοπία, εδώ μιλάς για παρακολουθήσεις, εδώ μιλάς για ναρκωτικές ουσίες, εδώ μιλάς για απάτες, εδώ μιλάς για κλοπές, εδώ μιλάς για καταθέσεις, εδώ μιλάει και ο άθλιος εκείνος, ο δημοσιογράφος, ο Μιχαλόπουλος. Να τον καλέσουμε και αυτόν, ναι, να μας πει τα δικά του. Η σιωπή είναι αυτή, φίλοι και φίλες. Η περίεργη σιωπή είναι αυτή. Όλων. Η σιωπή είναι αυτή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτσι λεγότανε κάποτε το Υπουργείο. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τώρα πάει το Εθνικής, πάει και το Θρησκευμάτων. Βγήκε ο κύριος Γεράσιμος Αρσένης και μας μίλαγε σήμερα για το Πολυτεχνείο. Τον πήρα το Μάκη 10 φορές. Και του είπα, τι θα κάνεις για το ΚΕΦΕ. Εγώ θα δω και θα κάνω, τι θα δεις και θα κάνεις. Τι θα δεις και θα κάνεις, Υπουργέ Παιδείας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τι θα κάνεις. Πλημμυρίσαν τα σχολεία. Πλημμυρίζουν τα αυτοκινητά μας, τάκ και ένα χαρτί. Εκατομμύρια δραχμές. Και θα δω. Για πάνω τι θα δεις. Η σωτηρία της πόλεως σας είναι ο υπέρτατος νόμος, λέγανε οι Ρωμαίοι. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Κέφε από τη μια μεριά, το άλλο από την άλλη, παγκόσμια εκκλησία από την άλλη, μέμε από την άλλη, τα πάντα από την άλλη. Και σωπαίνες. Μια θεολογική σχολή καθεύδουσα, γιατί εκεί την πήγανε, θεολογική σχολή, η οποία δεν πάνε πλέον αυτοί που έχουν την ανάγκη να γίνουν θεολόγοι, που πιστεύουν στο Θεό, πάνε βάσει όταν όσο βγάζει ο κομπιούτερ. Και πάνε και αριστεροί και πάνε και εκείνο και πάνε και κομμουνιστές και πάνε από εδώ και πάνε από εκεί να γίνουν τι, θεολόγοι. Δεν μιλάει ο πνευματικός κόσμος, δεν μιλάει η Ακαδημία Αθηνών, δεν μιλάει για όλα αυτά τα συμπτώματα κανένα σωματείο. Και βρισκόμαστε εμείς λοιπόν εδώ, οι τρελοί, οι περιοθωριακοί, οι παριστάνοντες τι, ή, να κάνουμε αυτό τον αγώνα. Και μια-δυο εφημερίδες, διότι κάποιες άλλες βάζουν πλάτη. Βάζουν λίγο πλάτη στο ΚΕΦΕ. Γυρίζουν την πλάτη κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι αναφέρονται στην αναφορά του εισαγγελέα Άγγελη. Εγώ λοιπόν κάνω μία αναφορά, μία επιστολή, μηνυτήριο αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ή να καλέσει τον εισαγγελέα Άγγελη να δώσει περισσότερες εξηγήσεις και άλλα ψέματα να το στείλει στο σπίτι του, ή να προχωρήσει η υπόθεση πέρα από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Γιατί το να διαλυθεί το ΚΕΦΕ δεν λέει τίποτα, φίλοι. Το να διαλυθεί το ΚΕΦΕ θα βγει αύριο από το κέντρο εφημοσμένης φιλοσοφίας Ελλάδος, πώς το διάλογο λέγεται, θα βγει άλλο πράγμα. Θα βγει, ας πούμε, σωματείων σκέψεων, με τους ίδιους μέσα. Διότι δεν είναι ο Ρόδων Πρόδενος. Εδώ είχαν έρθει. Και τον πίεζα. Τον πίεζα τον Ηλία τον Κρατσία. Πες μου, Ηλία. Πες μου, Ηλία, παιδί μου, είναι θρησκεία εσαντεολογία. Όχι. Μα είναι θρησκεία. Όχι. Φιλοσοφία. Και έρχονται τώρα και κατακλείζουν, φίλοι και φίλοι. Κατακλείζουν τον παγκόσμιο τύπο. Εκατομμύρια δολάρια. Και λένε, ιδού. Ιδού ο περίεργος σταυρός, ο περίεργος σταυρός, φίλοι και φίλες,
Βλέπετε ο περίεργος σταυρός. Εκκλησία της Ανθολογίας. Βέβαια δεν πήραμε και καμία απάντηση ούτε από τα σχολεία του κυρίου Δούκα, του κυρίου Ζηρίδη, ούτε από δημοσιογράφους, τους οποίους τους τα είπαμε και στο τηλέφωνο, ούτε και από άλλες καταστάσεις. Εγώ κάνω την αναφορά στον εισαγγελέα του Αρειοπάγου με ήρεμη συνείδηση και είπα, όπως λέει και ο εισαγγελέας Αγγελής, ότι άρχισε αυτός ο αγώνας από τον Γρηγόρη τον Μιχαλόπουλο. Και υπόσχομαι εις την Άγια, δεν έχω ιερότερο πράγμα στον κόσμο από την ψυχή της μάνας μου, η οποία ήταν μια Αγία γυναίκα και οι αρκάδες όλοι την θυμούνται, εις την Άγια ψυχή της μάνας μου, και ορκίζομαι εις το Θεό ότι τελευταίος θα εγκαταλείψω τον αγώνα. Και θα τον εγκαταλείψω τελευταίος τον αγώνα όταν δεν θα μπορώ πλέον να αγωνίζομαι. Φίλοι και φίλες, συγχωρέστε με για την ιερή αυτή αγανάκτηση την οποία φέρνω από ημέρες μέσα μου. Χτυπάω πόρτες. Χτυπάω πόρτες όχι για τον αντιαιρετικό αγώνα. Εμείς θα τον κάνουμε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Δεν μπορεί να μας αφήσει ο Θεός έτσι, εκτός αν έχει αποφασίσει να χαθούμε. Αλλά χτυπάω πόρτες να πάρουν το ηθικό μέρος. Και αρχίζουν να μου λένε περίεργα πράγματα. Ακούω περίεργες θεωρίες. Ακούω περίεργα μαζέματα καρδιάς και ψυχής. Φίλοι και φίλες, τούτος ο τόπος, τούτος ο ιερός τόπος που λέγεται Ελλάς, τούτος ο τόπος που στάθηκε όρθιος σε όλες τις επιδρομές, τούτος ο τόπος που πέρασαν από εδώ χιλιάδες, μυριάδες άνθρωποι για να το κατακτήσουν, δοξασμένοι βασιλιάδες της Ανατολής και της Δύσεως, που στήθηκαν θρόνοι εδώ στα γύρω βουνά για να παρακολουθήσουν τις ναυμαχίες και τις μάχες. Τούτος ο τόπος που έχει την μεγάλη, μα τη μεγάλη βούλα, τη μεγάλη σφραγίδα της Θείας Δωρεάς. Τούτος ο θεοβάδιστος τρόπος από τους Αγίους. Από τον Απόστολο Παύλο που εδώ δίδαξε τον άγνωστο Θεό. Από εδώ όπου ο αεροπαγίτης ο πρώτος, ο Διονύσιος, έγινε χριστιανός, και είναι μεγάλη η ευθύνη του Αρείου Πάγου. Θείο φορτίο σηκώνει για την δικαιοσύνη και την αλήθεια και την ορθοδοξία. Τούτος ο τόπος όπου έλαβε τις επιστολές και η Θεσσαλονίκη και η Κόρινθος. Τούτος ο τόπος όπου φύτησαν εδώ και ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος. Τούτος ο τόπος όπου μεγαλούργησε. Τούτος ο τόπος που άκουσε τη φωνή του Κολοκοτρώνη και που είπε ότι εφόσον υποσχέθηκε ο Θεός τη λευτεριά της Ελλάδος και την υπέγραψε, δεν θα την πάρει πίσω. Τούτος ο τόπος ο γεμάτος αίμα, ο γεμάτος κλάμα, ο γεμάτος θυσία. Τούτος ο τόπος που έστειλε το 40 στα αλβανικά βουνά τα νιάτα, τους μεγάλους, τους γέροντες, να πολεμήσουν και νίκησαν. Τούτος ο τόπος που αντιστάθηκε σε κάθε επιδρομή. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, αν δεν είναι θέλημα Θεού, να παραδοθεί στη σαντιολογία, στο κέφε και σε οποιαδήποτε άλλη αίρεση. Γι' αυτό έκρουσα θύρες, χτύπησα πόρτες, όχι ζητώντας τίποτα, ζητώντας να βοηθήσουν πνευματικά. Και αρκετοί μεγάλοι είπαν, μην μπλέχουμε τώρα με το κέφε. Είναι μια ιστορία, είναι μια ιστορία που μπορεί να μας χτυπήσουν. Έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε τους γονείς μας, έχουμε τα πάντα. Και βεβαίως, εδώ για παρηγοριά γυρίζουμε εις εκείνη τη φράση του Ευαγγελίου
το είχε έχεμε παρετημένον. Κι όμως ο αφέντης ειδοποίησε τον δούλο να βγει στα σοδούς και στα δρύμας της πόλεως και να μαζέψει όλους τους φτωχούς για να πληρωθεί η τραπεζά του. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. 16 Δεκεμβρίου θα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα είναι μια μεγάλη μέρα να τιμήσουμε με ένα πνευματικό μνημόσυνο κατά πρώτον τη μνήμη του μεγάλου, του μπροστάρη, του αθάνατου στις ψυχές μας και του αθάνατου στους κόλπους Ορθοδοξίας πατρός Αντωνίου Αλευιζοπούλου. Και μετά να βάλουμε τις πρώτες ράγες όπου θα κινηθεί η ελεύθερη ατμομηχανή του κινήματος εναντίον όλων εκείνων που επιβολεύονται την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Αύριο το βράδυ, 12:15, πάλι μαζί. Γεια σας.